για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, για το θέμα της πιθανότητας απολύσεων για όσους δεν θέλουν να εμβολιαστούν, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Πέτσας επισήμανε πως η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι ένα προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης του κορονοϊού, καθώς τη δεδομένη στιγμή είναι σημαντικό να αποφύγουμε την έξαρση της πανδημίας. Μένει να δούμε άλλες μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο δημόσιο σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα θέματα αυτά. Αλλά είναι ένα προσωρινό μέτρο. Δεν είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό που πρέπει να διεπεί. Πάντως, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, είχε αναφερθεί προλίγων εβδομάδων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα Channel ο καθηγητής νομικής κ. Ρέμελης, κάνοντας λόγο πως υπάρχει τελικά ένα παράθυρο περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού στον νόμο. Δέχεται το δικαστήριο ότι το μέτρο του εμβολιασμού, όταν μάλιστα είναι υποχρεωτικό, συνιστά μια σοβαρή παρέμβαση στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου και μάλιστα στη σωματική και ψυχική του ακαιρεότητα. Πλην όμως δέχεται ότι είναι συνταγματική μια τέτοια υποχρεωτικότητα υπό τις εξής, προσέξτε, δύο κύριες βασικές καθοριστικές προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι προβλέπεται από ειδική νομοθεσία, η οποία νομοθεσία πρέπει να υιοθετεί πλήρως έγκυρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά, ιατρικά, επιδημιολογικά πορίσματα και στοιχεία. Και δεύτερον, ότι παρέχεται η δυνατότητα να εξαιρούνται από τον εμβολιασμό οι ειδικές ατομικές περιπτώσεις. Μάλιστα, ο καθηγητής υγειονομικής και περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης έκανε γνωστό νωρίτερα ότι δεν αποκλείεται να έχουμε την ανάδειξη της μετάλλαξης Δέλτα στο υπόλοιπο του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου. Υπάρχει ανάπτυξη της Δέλτα, η οποία περιμένουμε, επειδή είναι πολύ γρήγορη, προφανέστατα να αναδειχθεί πολύ στο υπόλοιπο του Ιουλίου και αρχές Αυγούστου. Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε, αν δεν πάρουμε παραπάνω μέτρα, εννοώ, γύρω στα 6.500 κρούσματα. Θα πρέπει να υπάρχει στοχευμένη επιδημιολογική επαρέμβαση με σεβασμό στο τουριστικό προϊόν και στην οικονομία.